Γιατί είναι παιχνίδι. Γιατί αυτό είναι το θέατρο, η μεταμόρφωση. Ντυθήκαμε γυναίκες μέσα στην πρόβα σε διάφορες μορφές. Φέραμε περούκες, φέραμε ρούχα, φέραμε διάφορα πράγματα. Κάθε φορά γινόταν και μια διαφορετική παράσταση. Αυτό που μας εξέφραζε τελικά είναι να είμαστε ομοιόμορφα, το δικό μας κεφάλι, όσο πιο λιτή και απλή, τόσο πιο κοντά ήμασταν στο δικό μας παιχνίδι. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Πρώτον, το έργο έχει μια πάρα πολύ καλή δομή και αυτό αρκεί. Ένα έργο όταν έχει μια πολύ καλή αρχιτεκτονική, μπορείς να στηριχτείς και να το κατοικήσεις. Από εκεί και έπειτα, κάθε ρόλος που είναι σε μια κωμωδία είναι 8 γυναίκες απελπισμένες. Σε μια μοιραία στιγμή της ζωής τους πεθαίνει ο άντρας που από αυτόν εξαρτώνται όλες. Στο τέλος, και θυμόμενο στην ταινία που είχαν κάνει αυτές οι μεγάλες Γαλλίδες πρωταγωνίστρες, που ήταν μια συλλογή μια υπέροχη στιγμή. Από την Κατρίν Ντενέβ, την Υπέρ, ως την Ντανιέλ Νταργέ, την πιο μεγάλη. Στο τέλος λέει η ταινία ένα ποίημα του Αραγκόν για το πόσο μόνος του είναι ένας άντρας. Και το άρπαξε αμέσως. Ένα είπε, η μια πάντα μου ρε, δεν υπάρχει ευτυχία στην αγάπη. Αυτό με συγκίνησε πολύ. Ό,τι και να δείξεις, στο τέλος ανθρώπινη ζωή δείχνεις. Οι ηθοποιοί που εργαζόμαστε μαζί είναι άνθρωποι που θαυμάζω εδώ και χρόνια και έχω δουλέψει με αρκετούς από αυτούς. Και όταν τους είπα, τους έκανα την πρόταση να παίξουμε 8 γυναίκες, δεν συνάντησα καμία αντίσταση, μου είπαν αμέσως ναι. Είναι πολύ ωραίο καμιά φορά να συναντιούνται αυτοί οι άνθρωποι που είμαστε μαζί. Είναι μια ευτυχής και μια ευλογημένη στιγμή. Ο καθένας κάτω από αυτούς τους ηθοποιούς που παίζουμε είναι υπέροχος από μόνος του. Τολμώ και το λέω, μα είναι. Εμείς προσπαθούσαμε να δούμε αν μπορούμε να είμαστε καλοί όλοι μαζί. Και δουλέψαμε πολύ πάνω σε αυτό. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Το ότι παίζω και σκηνοθετώ δεν βοηθάει καθόλου. Είναι δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά επειδή τα παιδιά είναι φίλοι μου και τόσο καλοί συνάδελφοι που εγώ ήθελα να είμαι εδώ μαζί τους. Δεν ήθελα να είμαι από κάτω. Επίσης πάρα πολλά πράγματα και ιδέες τα έχουμε φτιάξει μαζί. Συμπληρωνόμαστε ο ένας με τον άλλον. Και νομίζω ότι σου οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ γι' αυτό. Είμαστε 8 άντρες που παίζουμε τις 8 γυναίκες. Δηλαδή είμαστε από τον Χρήστο το Στέριογλου, τον Εμίλιο το Χιλάκη, τον Χρήστο το Λούλη, τον Αργύρη το Τζάφη, τον Νίκο το Χατζόπουλο, τον Γιάννη τον Κότσιφα, τον Κοσμά το Φουντούκι και εμένα. Αυτή είναι η δυσκηνή η ηθοποίηση των από εκεί πέρα λοιπόν έχουμε τις γυναίκες μας. Είναι σκηνογράφος η Έλλη Παπαγεωργακοπούλου, αυτή μας έντεσε, αυτή μας στόλισε. Είναι η μουσικός η Φωτεινή Μπαξεβάνη, ετοιμάζουμε και το CD της παράστασης. Είναι η κινησιολόγος η Αμάλια Μπένετ. Και είναι στους στίχους, στιχουργός και πολύ φίλη μας η Λένα Κιτσοπούλου. Και φυσικά τα φώτα ο Λευτέρης ο Παυλόπουλος. Και αυτό. Είμαστε με την αρρωγή του Φεστιβάλ Αθηνών, αυτό δική του παράσταση είμαστε, του Γιώργου Τουλούπου, με τη σύνταξη και συμπαραγωγή της ελληνικής θεάματος. Κάνουμε ένα musical, λέω πάνω κάτω. Έχουμε 4 ζωντανούς μουσικούς, 4 εξαίρετα παιδιά. Και αυτό το πήραμε λίγο από τη γαλλική ταινία που είχε τραγούδια. Και μέσα στη δράση βάζουμε εμβόλυμα τα τραγούδια μας. Αυτά είναι πολύ ωραία. Ντρέπομαι για μερικά, αλλά είναι αλήθεια, είναι πολύ ωραία. Μα ο λόγος έχει κρατηθεί. Είναι ένα έργο που μιλάνε 8 άνθρωποι συνέχεια και μιλάνε επί φιλικού γένους. Ήταν εκτεθειμένοι είμαστε έτσι κι αλλιώς. Έκθεση δεν κάνει μια περούκα. Καμιά φορά κάνει και προφύλαξη ότι λίγο παίζω. Γιατί τώρα φαίνεσαι γυμνός και λες είμαι γυναίκα και μιλάω θηλυκά. Αυτό. Όχι θηλυκά με άλλη γλώσσα, σε θηλυκό γένος. Εμείς σήμερα κάναμε μια κωμωδία που ψάχνει λίγο το δράμα της. Πάνω στο πιο δραμικό υπάρχουν αυτά τα σύγκρουα. Το θέατρο δεν υπάρχει χωρίς δράση και δράση σημαίνει σύγκρουση. Οπότε στις πιο δραματικές στιγμές υπάρχουν κωμικά πράγματα και στις πιο κωμικές υπάρχουν δραματικά. Αυτό είναι ένας πολύ παλιός γάμος του θεάτρου. Και έτσι είναι. Και έτσι θα είναι πάντα το θέατρο. Το κοινό είναι το κοινό. Αυτός είναι ο αποδέκτης μας. Απλώς στην αρχή καθότανε, το έβλεπε και μετά είδες ότι άνοιγε τα μάτια του
και την αγκαλιά του που το δεχόταν και γέλαγε και συμμετείχε. Α, και εξαιτίας της αποδοχής και της αντίδρασης του κοινού, πήραμε το θάρρος να το ξανακάνουμε.